Και απόψε με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Νεεμία. Αφού ετελείωσε η μεγάλη και ευλογημένη αυτή προσευχή για την οποία μιλήσαμε και κάποιες εβδομάδες τα φύγαμε λέξη με λέξη, δεν ετελείωσε η προσευχή μόνο, αλλά προσέξτε, την εσφράγισαν ένα έγγραφο, ένα κείμενο, μία σύμβαση, ένα συμβόλαιο. Δεν αρκεί μόνο να το γράψουνε, δεν φτάνει μόνο να το υπογράψουνε, αλλά και το σφραγίζουνε. Και εσφραγίσανε, αναφέρει το εδάφιο 1, 2, 3, τα ονόματα, και ξέρετε, βάζει πρώτο το όνομά του. Το είδατε? Για κοιτάξτε το. Ο Νεεμίας, λέει, υπέγραψε πρώτος. Πόσοι άνθρωποι κάνουμε κουταμαρίτσες και θέλουμε να είμαστε πρώτοι και πόσα πράγματα που δεν στέκουνε πνευματικά. Αν με βάζατε από την αρχή 1947 πρώτο να υπογράψω και πρώτο να σφραγίσω, δεν ξέρω αν τότε θα το είχα κάνει. Όχι, αγαπητοί, όχι εύκολες λύσεις, όχι εδώ, όχι τέτοια πράγματα. Θέλω να τα προσέξετε, και είναι μεγάλο αυτό που γίνεται εδώ απόψε. Πρώτος υπέγραψε ο Νεεμίας και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ήτανε ιερείς, έτσι λέει εις το εδάφιο 8. Και πιο κάτω υπέγραψαν από το 9 έως το 11 οι Λεβίτες. Από το 14 έως το 27 υπέγραψαν οι άρχοντες του λαού. Η Εκκλησία, μη σας φανεί παράξενο, έχει με αυτή την έννοια ανθρώπους υπεύθυνους, ανθρώπους που φέρουν στους ώμους του βάρη και πνευματικά χρέη. Δεν συμβαίνει το ίδιο έξω στον κόσμο. Δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο κόσμος χωρίζεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν τις ευθύνες τους και είναι ο λαός που σηκώνει τα βάρη και σηκώνει και σηκώνει και σηκώνει. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, βλέπετε, η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ δεν υπάρχουν προνομιούχοι. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, μαγειρεύουμε στο ίδιο χαζάνι και τρώμε από το ίδιο φαγητό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ακολούθησε από το εδάφιο 28 το υπόλοιπο του λαού. Και το ξαναθυμίζει μαζί με το υπόλοιπο του λαού οι ιερείς, οι Λεβίτες, οι πιλωροί, οι ψάλτες
και όλος αυτός ο βοηθητικός χώρος εις τα ιερά πράγματα είναι θηνήμ. Ήταν μια μέρα δύσκολη για το λαό. Θα ενθυμίστε πως ξεκινήσαμε. Πήρανε την απόφαση οι γυναίκες να διώξουν τους άντρες τους, οι οποίοι προήρχονται από τα έθνη, οι άντρες να διώξουν τις γυναίκες τους, και έγινε κλαθμός μέρας. Διαβάζω. Αποχωριστήκανε από τους λαούς των τόπων. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, να το διαβάσω. Αλλά δεν αποχωριστήκανε. Δεν διώξανε τους άντρες από τους τόπους, τους εθνικούς, τις γυναίκες τους. Δεν τους διώξανε. Τι λέει? Αποχωριστήκανε από τους λαούς και προσκοληθήκανε στον νόμο του Θεού. Τι θα πει αποχωρίστηκα? Αποχωρίστηκες, καλά έκαμες. Μπράβο. Πού προσκολήθηκες? Στον νόμο του Θεού. Ο παλιός ο νόμος και τώρα ο νόμος της αγάπης, της σωτηρίας, της δικαίωσης, του αίματος, εγγεγραμμένος, λέει, μέσα στις καρδιές μας. Προσέξτε τα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο να αποχωριστώ, αλλά και πρέπει κάπου να ενωθώ. Έφυγες από τον κόσμο, μπήκες μέσα στον νόμο του Θεού, μπήκα. Και όλοι αυτοί ενώθηκαν με τους αδελφούς τους, με τους πρόχρητους, όλοι μαζί. Στις δυσκολίες, αγαπητοί, που περνάμε. Δεν ξέρω. Ενωθήκανε όλα τα αδέλφια, και ο λαός και οι πρόκριτοι. Και τι κάμανε? Για κοιτάξτε. Είπανε, κατάρα να πέσει απάνω μας. Ορκιζόμαστε να περπατάμε εις τον νόμον του Θεού. Τον νόμον του Θεού όπως δόθηκε διαχειρός Μωυσέως, του δούλου του Θεού. Ώστε, είπανε, μπαίνουμε μόνοι μας σε κατάρα και ορκιζόμαστε, ένα, να περπατάμε εις τον νόμο του Θεού. Δύο, να φυλάτωμε τις εντολές του Θεού. Τρία, και να τις εκτελούμε όλες τις εντολές του Κυρίου, του Κυρίου μας. Τέταρτο, να εκτελούμε τις κρίσεις του. Πέμπτο, να εκτελούμε τα διατάγματά του. Στην προσωπική σας, εάν θέλετε βέβαια Άγια Γραφή, πάρτε ένα μολυβάκι και βάλτε 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, αν το ακούσει κανείς, μην το πείτε και βρω τον μπελά μου. Αυτά λέει είναι νόμος και αφήστε τα αυτά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουν οι πιστοί, όπως μας τα λέει όλη η Αγία Γραφή. Και
Εδώ δεν είναι έξι. Αν το βάλετε και όμως ως έξι, δεν πειράζει. Δεν θα δώσουμε τις θυγατέρες μας στους λαούς της γης. Και δεν θα δώσουμε, δεν θα πάρουμε νύφες για τους γιους μας από τις θυγατέρες των εθνών. Και μία λεπτομέρεια. Την Κυριακή, αγαπητοί, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά πια. Και αν δεν είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, είναι κάθε γειτονιά έχει ένα μίνι μάρκετ και πουλάει τα πάντα. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να πω στη βούλα τίποτα. Απλά θα το αναφέρω και βέβαια δεν θα το σχολιάσω. Και αν η εθνική, εάν τα γύρω έθνη φέρουνε, μπάσουνε Σάββατο ή άλλη μέρα, ημέρα Άγια, να μας πουλήσουνε τα τρόφιμά τους, εμείς δεν θα τα αγοράσουμε. Και εννοείς, λέει, ξέχασα να πάρω γάλα, να μην πάρω. Δεν εννοώ. Κάμε όπως καταλαβαίνεις. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω τι λέει αυτό το βιβλίο. Τώρα από εκεί και πέρα. Μα λεπτομέρεια είναι το γιαούρτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι όπως εσείς το λέτε. Και ακόμα έδωσαν μία υπόσχεση. Κάθε 7 χρόνια θα εφαρμόζουμε το μικρό ιωβιλαίο. Τι είναι το μικρό ιωβιλαίο? Κάθε 7 χρόνια οι Ισραηλίτες πουλούσανε για οικονομικούς λόγους τους εαυτούς των, το διαβάσαμε από τα πρώτα κεφάλαια του Νεεμία, τα παιδιά τους, τις θυγατέρες τους, σε άλλους Εβραίους, για οικονομικούς λόγους. Μη σας φανεί παράξενο, μη τα ζήσαμε στα χρόνια μου αυτά. Επέλανε τα κοριτσάκια, οι οικογένειες, μικρά 7-8 χρονών κοριτσάκια, υπηρέτριες. Και ζούσαν με έτσι, παντρεύανε υπηρέτριες. Και τι τους δίνανε τώρα, τίποτα. Κάτι τέτοια, κάτι τέτοιο είναι το καθεστώς. Κάθε 7 χρόνια όμως, ο Εβραίος που είχε δούλους Εβραίους ήταν υποχρεωμένος να τους αφήσει ελεύθερους. Κι αν είχαν οικογένεια, τους έδινε στάρι, κρυθάρι, ζωντανά, κάποιο πρόβατο, κάτι τους έδινε, γιατί έπρεπε να ζήσουνε. Και όχι μόνον, λέει, θα εφαρμόσουμε εμείς κάθε 7 χρόνια το μικρό ιωβιλαίο, αλλά κάθε 49 χρόνια θα εφαρμόσουμε και το μεγάλο χρέος και το μεγάλο ιωβιλαίο. Κάθε 49 επούλησες ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι ήταν δικό σου, το χαιρόσουνε, έμενες για 49 χρόνια. Τέλος του 49ου έτους το σπίτι το επέστρεφες. Δεν ήταν δικό σου, σε αυτόν που το αγόρασες. Ξέρετε, να το θυμίσουμε, εθιμικά είχε επικρατήσει όταν πουλάγες το σπίτι σου, βγαίνανε 3 αντίγραφα του συμβολέου. Ένα κρατούσε
ο αγοραστής, ένα κρατούσε ο πολιτής και ένα κρατούσανε στο ναό μέσα σε πιθάρια. Έπρεπε για να πάρεις πίσω στο σπίτι σου να καρφώσεις το συμβόλαιό σου εις την πόρτα αυτού που το αγόρασε. Δεν είχα ένα δικό μου συμβόλαιο. Το κάρφωνα απάνω σε ξύλο. Λέει, γιατί εγώ του το έστειλα με συστημένη επιστολή και έχω απόδειξη. Δεν το παίρνε στο σπίτι σου. Εγώ ήμουνα και φώναξα και 5 αστιφύλακες και 1 χωροφύλακα, 6. Το χάσε στο σπίτι. Έπρεπε να το καρφώσει το συμβόλαιο επάνω στο ξύλο. Λέει, μπροστά σε όλους είπε ότι ναι, το αγόρασα από τον τάδε το σπίτι. Τι το χάνες. Ο Απόστολος Παύλος, θα ενθυμίστε, να γράφει ότι προσήλωσε, προσηλώνω, ήλος με ήττα είναι το καρφί. Προσήλωσε επί του σταυρού, βλέπετε απάνω στο ξύλο, το χρεόγραφον των αμαρτιών μας. Τι γίνεται, τι μυστήριες αλήθειες και κρυμμένες αλήθειες, θέλω να πω, κρύβει αυτό το βιβλίο. Και επειδή εμείς δεν έχουμε το θεσμό της δουλείας, ούτε το μικρό, και δεν ισχύει βέβαια το μεγάλο ιωβιλαίο, άμα αγοράσεις ένα σπίτι είναι δικό σου και το μεταβιβάζεις στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Εδώ θα μπορούσαμε να πάρουμε μία πνευματική πλευρά. Μήπως, αδελφοί, κρατάμε μέσα μας δουλείες για τους αδελφούς μας. Μου είπε, μου έφταιξε, μου έκανε, μια φορά είπε και μου πρόσβαλε τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου. Αυτά μας είπε η Αγία Γραφή και ο Κύριος, ότι πρέπει να τα βαστάμε. Δεν πρέπει, μπορούμε να τα βαστάμε μέχρι το δειλινό. Το δειλινό πρέπει να κάνουμε όχι κάθε 7, όχι κάθε 49 χρόνια, αλλά κάθε δειλινό να κάνουμε, αγαπητοί, το λέω για τον εαυτό μου, ιωβιλαίων. Ξέχασέ τα. Όλα, όλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ κρατώντας την καρδιά μου πικρίες, λόγια, ψυχρότητες. Δεν είναι πράγματα αυτά. Με ρώτησε κάποιος, αυτό λέει που λέει και να το συγχωρήσεις και να πάρεις 2 μάρτυρες και να πάρεις 5 μάρτυρες και να το πεις και να, η Εκκλησία. Αυτά όλα, αφού τα λέει ο Χριστός, σωστά είναι. Αλλά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ. Ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν, ούτε από τα παιδιά μου, ούτε από τη γυναίκα μου, να μου γυρέψουν συγγνώμη. Ποτέ. Κάποιοτε με λύπησε κάποιος, ποτέ δεν λύπησε. Έλα εδώ, εσύ γονάτισε να μου ζητήσεις συγγνώμη, διότι επήρες 7 και παίρνω άλλες 8, 7 και 8, 15 και κάνουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ξεχάσου τα, αδελφοί. Είναι όμορφο. Μην το ξεχάσετε ποτέ.
Κάθε σούρουπο, είπε, μέχρι το δειλινό, είπε ο Κύριος, να κάνετε μετά Ιωβιλαίων. Σβήστε όλα. Και στο 32 εδάφιο. Παράξενη η μετάφραση. Δεν την είδα. Έχω το κείμενο των 70 και το συμβουλεύομαι πάντα. Τούτο εδώ μου διέφυγε και γυρεύω συγγνώμη. Τι λέει, πώς το λέει το κείμενο. Διατάξαμε ακόμα εις εαυτούς. Δεν διατάξαμε εαυτούς. Εβάλαμε μία αρχή εις τους εαυτούς μας. Δηλαδή, φορτωθήκαμε να δίνουμε κάθε χρόνο ένα τρίτο του σύκλου για την υπηρεσία του οίκου του Θεού ημών. Εμείς αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή την εκκλησίτσα, έτσι όπως είναι, τι να κάνουμε τώρα, έμπειρα. Εμείς δεν σας επιβαρύναμε ποτέ και σας έλεγα πληροφορίες που έχω, όχι κουτσομπολίστικες όμως, ότι υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τους εργάτες τους. Δεν έχουν. Προσέξτε τα. Και δώσαμε μία, μπήκαμε μέσα σε μία διάταξη μόνοι μας. Μ' αρέσει αυτό. Φορτωθήκαμε με την υποχρέωση, την υπόσχεση να δίνουμε κάθε χρόνο ένα χρηματικό ποσό. Θα σας κούραζα τι είναι ο σύκλος, πόσες αττικές δραχμές έχει. Α, και δεν χρειάζεται. Μόλις φύγουμε θα τα ξεχάσουμε. Για την υπηρεσία του οίκου του Θεού μας. Τι εννοώ υπηρεσία? Δια τους άρτους της προθέσεως, δια την προσφορά την παντοτινή από τα άλφητα, για τα ολοκαυτώματα, για τις θυσίες που γινόταν τα Σάββατα, τις νεομηνίες, για τις προσφορές που γινότανε στις επίσημες εορτές. Για όλες τις προσφορές όσες γίνονται για την εξιλέωση υπέρ του Ισραήλ. Γενικά για παν το έργο του οίκου του Θεού μας. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τον άπορο, έχει το φτωχό. Δεν θα ξεχάσω, θα σας λέω τα ίδια. Πόσο ακόμα θα σας κουράζω. Οι νέοι μας της εποχής των νέων, όταν πρωτοπιάνανε δουλειά, τον πρώτο μισθό τον δίνανε στην εκκλησία. Πάντα. Διατάξαμε ακόμα στους εαυτούς μας να φορτωθούμε ένα βάρος, να δίνουμε χατέτος ένα τρίτο του σύκλου για την υπηρεσία του οίκου του Κυρίου μας. Και το αναλύει και κλείνει για παν το έργο του οίκου του Θεού ημών. Τα σα εκ των σών. Του επιστρέφουμε όσα εκείνος μας έδωσε. Μην απογοητευτείτε.
μη επικραθείτε, μη κοιτάξετε νούμερα, μη κοιτάξετε σε πρόσωπα και μη ξεχάσετε, ας προσευχηθεί κάποιος απόψε εν Χριστώ Ιησού, κάθε σούρουπο την ώρα τουλάχιστον που το βράδυ πέφτεις να κοιμηθείς, να κάνεις ιωβιλέο. Σβήσε, ξέχασε, καθώς. Στο Λουκά έχει ένα αριστούργημα. Αφίετε και αφεθήσετε. Λύσατε και θα σας λυθεί. Και από το Πάτερ ημών πάντα θα θυμόσαστε. Καθώς και ημείς, ένα κείμενο λέει αφίωμεν, άλλο λέει αφίεμεν, αλλά το πιο που το έχει και το κριτικό κείμενο λέει αφήκαμεν. Καθώς εμείς ήδη παρακείμενος έχουμε αφήσει. Ο Θεός να ευλογήσει. Τα λογάκια του, πολύ απλά, κάτι είχε να μου πει απόψε εμένα, Κύριος ο Θεός.